Βρισκόμαστε λοιπόν στην Κατερίνη, στην έκθεση, η οποία πια βρήκε μόνιμη βάση εδώ, στον χώρο που θα μας πει ο Δήμαρχος, ο κύριος Χιονίδης. Χαίρετε. Καλημέρα και καλώς ήρθατε στην πόλη. Και έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να βλέπουμε την έκθεση ενός πολύ σπουδαίου γλύπτη, που βρίσκει πια μόνιμη βάση εδώ, στην Κατερίνη. Μια σπουδαία προσωπικότητα, καταρχήν θα έλεγα, Ευθύμης ο Καλευράς, ένας σπουδαίος άνθρωπος. Έζησε και δημιούργησε στην περιοχή μας κατά κύριο λόγο, αλλά τα έργα του κοσμούν την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Έτσι. Είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίος είναι μια μεγάλη ψυχή της Πιερίας, που με την διαθήκη του είπε στην σύζυγό του ότι θα είναι καλά να δοθούν αυτά στον κόσμο, στους δημότες, στους συμπολίτες μου, στους συμπατριώτες μου. Και αυτό κάναμε και ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να αφιερώσουμε αυτή την αίθουσα εδώ στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Να το πούμε, ένα νεοκλασικό κτίριο. Ένα νεότερο μνημείο, το οποίο όπως βλέπετε είναι, το έχουμε περιποιημένο και φροντίζουμε να έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις ώστε να υπάρχει υψηλή επισκεψιμότητα και για την έκθεση αλλά και για όλα τα άλλα πολιτιστικά γεγονότα. Δίνει βήμα στους ανθρώπους του πολιτισμού, έτσι, αλλά και στον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει. Στον κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει, είναι διάφορες αίθουσες που έχει ο Δήμος. Αυτή είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα νεοκλασικό κτίριο. Ο Ευθύμης Καλευράς, λοιπόν, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, βρίσκεται εδώ στην Αστική Σχολή της Κατερίνης. Μπορεί ο καθένας να επισκέπτεται καθημερινά. Θα έχουμε τους ανάλογους αρμοδίους υπαλλήλους εδώ. Φαντάζομαι τα σχολεία έχουν. Τα σχολεία βεβαίως. Και παράλληλα με τα άλλα πολιτιστικά γεγονότα, όπως είναι εκθέσεις, ζωγραφικές εκθέσεις, γλυπτικής ή άλλα γεγονότα τα οποία γίνονται εδώ, μπορεί παράλληλα να επισκέπτονται και την έκθεση του Ευθύμη Καλευρά. Mm-hmm. Κάποια δε από τα γλυπτά του θα τα βάλουμε σε δημόσιους χώρους, όχι αυτά που είναι εδώ, ώστε να υπάρχει παντού το μεγαλείο της ψυχής, γιατί είναι μεγαλείο ψυχής. Είναι και χαρίζεις, να χαρίζεις τέχνη, να χαρίζεις έργα τέχνης. Τα παιδιά σου να τα χαρίζεις στους συνδημότες, στους συμπατριώτες σου. Είναι πολύ σπουδαίο. Είχαμε ένα ακόμη τέτοιο γεγονός και με την ευκαιρία θα ήθελα να το πω. Είναι ο αείμνηστος Γκόγκος, ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος επίσης χάρισε πριν πολλά χρόνια, μερικές δεκαετίες, όλα τα έργα του. Μετά το θάνατό του, τα χάρισε στο Δήμο Κατερίνης, στην Κοσμούν, το Δημαρχιακό Μέγαρο και άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε σε μια έκθεση και τα έργα του Ήμνης του Γκόγκου, του αυτοδίδακτου αυτού ζωγράφου. Εδώ στην έκθεση βλέπουμε έργα τα οποία ξεκινάνε από ποια περίοδο της πορείας του. Ξεκινούν από την αρχή της πορείας του. Και έχουμε, δεν είναι μόνο έργα, είναι και σκίτσα, είναι πώς συλλάμβανε ο καλλιτέχνης το έργο καταρχήν σε σκίτσα. Mm-hmm. Έχουμε προπλάσματα από γύψο, έχουμε και τα έργα τα οποία είναι διαχρονικά, τα οποία ένα προς ένα θα μπορούσε κάποιος να αναφέρει. Εδώ βλέπετε είναι αρκετά τα έργα και έγινε μια καλή μουσιολογική μελέτη από τον αρχιτέκτονα τον Δημήτρη τον Μπούλιο, ώστε να έχουμε την άνεση να φαίνεται κάποιος και από τις σωστές αποστάσεις, αλλά και με τη σωστή σειρά. Οι πρώτες αντιδράσεις του κόσμου που επισκέπτεται την έκθεση. Είναι πολύ πολύ θετικές, πολύ θετικές, γιατί πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη. Mm. Είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Η σεμνότητά του βέβαια δεν τον έκανε να είναι αυτός που να είναι πρώτος στις τηλεοράσεις ή στα μίδια. Αλλά συνήθως αυτοί οι άνθρωποι τα αποφεύγουν. Ναι, δεν είναι. Δεν ήταν πολύ καλό στις δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, αυτό που τις κακώς νοούμενες δημόσιες σχέσεις. Αλλιώς ήταν ευγενέστατος άνθρωπος με πολύ καλή επαφή με τον κόσμο, αλλά δεν ήταν από αυτούς που ήθελε να ακούγεται. Καλλιτέχνες μιλούν μέσα από τα έργα. Έτσι, ακριβώς. Και μιλούν σιωπηλά μέσα από τα έργα τους. Έτσι. Και τα έργα τους φαίνονται εδώ, φαίνονται σε όλη την Ελλάδα, φαίνονται σε όλη την πορεία. Μια πορεία δεκαετιών υπομονής, καλής ποιότητας και υψηλής αισθητικής έργα. Κάποια άλλα έτσι σχέδια πάντα σε πολιτιστικό πλαίσιο προσεχώς υπάρχουν? Σαφώς. Για μας πρώτο θέμα, παρόλη την τεράστια οικονομική κρίση, συνεχίζουμε να επιμένουμε, είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Αυτά είναι, σε αυτά επενδύουμε, γιατί με αυτά μπορούμε να έχουμε τη μεγάλη διέξοδο και από αυτή την κρίση, αλλά και γενικότερα η κοινωνία μας να πάρει αυτό που πραγματικά πρέπει. Αυτό που πραγματικά είναι η Ελλάδα, η οποία τι είναι Ελλάδα? Είναι πολιτισμός, δεν είναι μόνο ιστορία. Είναι η γνώση, η παιδεία και ο πολιτισμός. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και θα πω για την παιδεία ότι
πέραν των υποδομών που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή, 4 δημοτικά σχολεία, 3 2 κλιματικά σχολεία και ένα ειδικό δημοτικό σχολείο. Αυτό που είναι πραγματικά το καμάρι μας είναι το καινούριο μας θέατρο. Ένα μέγαρο μουσικής για τα επίπεδα της πόλης, ένας χώρος θεάτρου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε σε λίγο. Ναι, το οποίο βρίσκεται σε πολύ καλή εξέλιξη. Οι εργασίες είναι 500 θέσεων περίπου, με όλες τις προδιαγραφές, όπου κανείς χωρίς ηλεκτρική ενίσχυση θα μπορέσει να ακούσει μουσική, να παρακολουθήσει θέατρο. Αυτό πότε θα ολοκληρωθεί? Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2015. Αν και οι εργασίες πάνε ταχύτερα από ό,τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα, πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμο τότε, ώστε να δοθεί το 2015 να ξεκινήσουμε, να δώσουμε στην πόλη μας, να δώσουμε στο Δήμο, στην περιοχή μας συνολικά, στο νομό μας, αλλά και όχι μόνο. Μια αίθουσα πολύ υψηλών προδιαγραφών, όπου κανείς θα μπορεί να παρακολουθήσει παραστάσεις υψηλού επίπεδου. Ούτως ή άλλως έχουν την ευκαιρία οι κάτοικοι και της Πιερίας, και όχι μόνο, έτσι το καλοκαίρι η Κατερίνη κρατά γερά τα σκύπτρα του πολιτισμού. Σίγουρα. Καιρός είναι λοιπόν και τη χειμερινή περίοδο να υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Σίγουρα το Φεστιβάλ Ολύμπου είναι ένα τεράστιο γεγονός που κρατάει διαχρονικά πίσω και πραγματικά σε υποβάλλει κανείς όταν είσαι στο θέατρο του Δίου και σε άλλες δραστηριότητες που γίνονται στα πλαίσια εδώ του Δήμου και μέσα στην πόλη, αλλά και σε όλα τα δημοτικά και κοινότητες, τις πρώην κοινότητες και τους πρώην Δήμους. Υπάρχει μια σωρία πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κτίριο, νεοκλασικό, το οποίο με έξοδα του Δήμου, αγορά του Δήμου από τις προηγούμενες διοικήσεις. Και το ολοκληρώνουμε τώρα. Είναι αυτό που βρίσκεται πρωινική δηλαδή. Ατσαλόπουλου, ναι, όπου πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε. Θα κάνουμε έναν διάλογο. Ξεκινήσαμε αυτό να γίνει ένα μουσείο παλαιών εντύπων. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει αυτός. Όπως είμαστε και σε επαφή με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, από τους σπουδαιότερους Έλληνες καλλιτέχνες παγκοσμίως, τον κύριο Ξενάκη, και ελπίζουμε να τον πείσουμε το επόμενο διάστημα που θα συναντηθούμε, έχουμε ανταλλάξει αλληλογραφία, να κάνουμε το Μουσείο Ξενάκη στην πόλη. Αυτό θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό, θα ήταν μια μεγάλη τιμή για την πόλη μας, εφόσον ο κύριο Ξενάκης αποφασίσει, αφού δει τους χώρους, ότι θα μπορούσε εδώ να στεγαστεί όλη αυτή η τεράστια ιστορία. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τα μηνύματα έτσι από πλευράς τουρισμού πώς είναι για την Πιερία? Η Πιερία φαίνεται πως όπως όλη η Ελλάδα θα πάει καλύτερα φέτος, εφόσον μας αφήσουν αυτά τα προβλήματα που είναι πλέον παραδίπλα μας, όχι ακριβώς δίπλα μας. Ελπίζουμε ότι δεν θα δημιουργήσουν τόσο μεγάλο ζήτημα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια αύξηση στον τουρισμό. Ακόμη μεγαλύτερη η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική. Είμαστε μια ενότητα ουσιαστικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να πάμε πολύ καλύτερα και θα πάμε πολύ καλύτερα εφόσον δεν έχουμε άλλες αρνητικές εξελίξεις, γεωστρατηγικές ή γεωπολιτικές εξελίξεις. Ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις πρωτοβουλίες έτσι που αναπτύσσετε και είναι πολύ σημαντικές. Προσφέρετε πραγματικά έργο και στο επανειδήν. Στο επανειδήν. Πραγματικά για μας θα επαναλάβω ότι και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η παιδεία και ο πολιτισμός είναι η προτεραιότητα.